Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα. Τι να κάνουμε, το καλαμπουρίζουμε λίγο, γιατί δεν ξέρω, ειλικρινά πιστεύετε ότι βγαίνει? Νομίζω ότι για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, θα υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες, πολλές δυσκολίες, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δηλαδή αν θα καλυτερεύσει η κατάσταση, που δεν νομίζω θα καλυτερεύσει. Δεν υπάρχει κανένας αισιόδοξος. Κανένας αισιόδοξος, είτε αυτός είναι οικονομολόγος, είτε αυτός είναι πολιτικός, ή εν πάση περιπτώσει οποιοσδήποτε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις εξελίξεις όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, για το 2023 τα μαντάτα είναι μαύρα. Ύφεση τουλάχιστον στο 1/3 των χωρών, είναι δηλώσεις της κυρίας Γεώργιεβα, δεν τα λέω εγώ. Η οποία προσέκτε όμως, είπε κάτι το πολύ, ας το ονομάσουμε έτσι, πολύ συνταρακτικό, ότι παρότι μπορεί οι υπόλοιπες χώρες να μην μπουν πραγματικά σε ύφεση, θα αισθανθούν όμως ότι βρίσκονται σε ύφεση. Δηλαδή οι επιδράσεις των μεγάλων οικονομιών, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή της Αγγλίας ή της, ακόμα και της Ευρώπης, αν όχι όλων των χωρών, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων χωρών, θα δημιουργήσει τέτοιο κύμα και τέτοια αίσθηση ότι όλοι οι υπόλοιπες χώρες θα αισθανθούν πραγματικά ότι ζούμε στην ύφεση. Επίσης, εκείνο το οποίο μας προβληματίζει, ακόμα περιμένουμε τα στοιχεία του κινέζικου ΑΕΠ, έχει καθυστερήσει και αυτό δημιουργεί ορισμένες ανησυχίες. Από τα καθημά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας άκουσα, τα είπατε, ακόμα δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν τρόπο, παρότι είναι η πιο πλούσια περιοχή του πλανήτη, να βρει έναν τρόπο να αναχαιτήσει αυτή την αύξηση των τιμών της ενέργειας μετά από τις συγκεκριμένες πολιτικές που άσκησε η ίδια όσον αφορά τις κυρώσεις στη Ρωσία, οι οποίες ήταν κυρώσεις χωρίς να έχουν second plan, όπως λέμε, δηλαδή χωρίς να έχουν σκεφτεί τις συνέπειες, χωρίς να έχουν σκεφτεί τι σημαίνει για τον Ευρωπαίο πολίτη και πάει λέγοντας. Επειδή θυμάμαι ότι χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, ευλαβικά επιμένετε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα την οδηγήσει σε ανάπτυξη. Εδώ με τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2022, προκύπτει ότι έχουμε αύξηση των εσόδων αλλά από φόρους, δηλαδή από την αφέμαξη των φορολογουμένων. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης ή με την εξαγωγή ενέργειας, ενώ δεν έχουμε εδώ εξαγωγή ενέργειας στους βόρειους γείτονες, από εκεί θα βγει το χρήμα? Δεν έχουμε μόνο αύξηση των εσόδων από τους φόρους, έχουμε αύξηση των εσόδων από τους φόρους λόγω του πληθωρισμού. Α, μάλιστα. Ακόμα αυτό καλύτερα. Είναι το σημαντικό. Δηλαδή, από τα 5 περίπου δισεκατομμύρια υπέρβαση σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού, που καταγράφει, όπως σωστά είπατε, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ένα μεγάλο μέρος, και αυτό οφείλει να μας το πει το Υπουργείο Οικονομικών, οφείλεται στην αύξηση του πληθωρισμού. Επειδή οι συντελεστές φορολογικοί είναι ως ποσοστό σταθεροί, τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους επίσης είναι επί της ποσότητας, άρα όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οφείλονται σε μεγάλο μέρος στον πληθωρισμό. Όπως ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δυστυχώς δεν το έχει αναφέρει κανένας, παραδείγματος χάρη καυχόμεθα, ότι έχουμε μια αύξηση των εξαγωγών μας κατά 39% μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο. Μάλιστα. Τα στοιχεία. Όμως, η πραγματική αύξηση των εξαγωγών αγαθών, μιλάω, δεν μιλάω υπηρεσιών, είναι μόνο 5% σύμφωνα με την Τράπεζα Θεσσαλονίκης, δηλαδή το υπόλοιπο είναι αύξηση των τιμών. Α, μάλιστα. Α, έτσι. Α, εντάξει, έτσι, ναι. Δεν είναι άμα τα λέει η Τράπεζα Θεσσαλονίκης. Απλώς δεν τα αναφέρονται, δεν αναλύονται, δεν αναδύονται στην επιφάνεια, και έτσι ο κόσμος μένει με τις κραυγές, ας πούμε, των ηθινόντων, όπου τρομακτικές αυξήσεις στις εξαγωγές μας, 39% δεν είναι 39%, είναι σε τρέχουσες τιμές, αλλά όπως ξέρετε, στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος και ο πληθωρισμός και η αύξηση των τιμών. Επομένως, τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος λένε ρητά ότι έχουμε μόνο αύξηση 5% σε ποσότητες. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, όπως είπατε για την ενέργεια, η ενέργεια έχουμε ένα έλλειμμα. Στο ενεργειακό ισοζύγιο έχουμε ένα έλλειμμα.
Μέχρι το 2020, αν δεν κάνω λάθος και θυμούμε καλά τα στοιχεία, είχαμε ένα έλλειμμα περίπου στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στο εμπορικό ισοζύγιο 6 δισεκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, το 7μηνο του 2022 έχουμε ένα έλλειμμα το οποίο πλησιάζει τα 12 δισεκατομμύρια. Το 7μηνο. Τόσο καλά. Κοιτάξτε, επομένως, και στο τέλος του χρόνου πιθανόν να πάμε και στο 13, στο 14. Επομένως, βλέπετε ότι δεν η ενεργειακή κρίση χτυπάει όχι μόνο τα νοικοκυριά, αλλά χτυπάει και τα μακροοικονομικά στοιχεία της κυβέρνησης, τα οποία η κυβέρνηση θα πρέπει εξαναγκαστεί να γιατί αυτό είναι χρέος, έτσι δημιουργείται. Μισό λεπτό, θα το δούμε, θα το δούμε. Αλλά ας μείνουμε λίγο στο εσωτερικό, γιατί και εδώ έχουμε την υπέρογη αύξηση των τιμών, απλησίαστα, τη μείωση του περιεχομένου των ειδών, είναι η νέα πατέντα. Μειώνουμε τα είδη, αλλά οι τιμές πηγαίνουν προς τα πάνω και έχουμε και το ενεργειακό που είναι μία παράμετρος που σηκώνει το νοικοκυριό που δεν μπορεί να τη σηκώσει. Παράδειγμα εδώ ο ηχολήπτης μέσα σε 5 μέρες του ήρθε διορθωτικός λογαριασμός 50 ευρώ παραπάνω και ταυτοχρόνως ακούω όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και εδώ είναι ένα κρίσιμο κομμάτι για τη μεγένθηση οικονομίας που λένε με συγχωρείτε πάρα πολύ θα το κλείσω, δεν βγαίνει, δεν μπορώ. Μα είναι ένα φαινόμενο το οποίο συναντιάται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή πάρα πολλές επιχειρήσεις και στη Γερμανία και στην Ιταλία κλείνουν ή εν πάση περιπτώσει απολύουν, μειώνουν τη δραστηριότητά τους διότι δεν υπάρχει ζήτηση λόγω των χαμηλών μισθών και της ακρίβειας και απολύουν ο πρώτος που τα πληρώνει είναι ο εργαζόμενος. Αρχίζουν τις απολύσεις και σταματάνε διάφορες δραστηριότητες. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά θα γίνει. Γι' αυτό το τρίτο τρίμηνο του 2000, το τελευταίο τρίμηνο, με συγχωρείτε, το δέκατο τρίμηνο του 2022 είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε για τη μεγένθηση διότι καλώς ο τουρισμός μας έδωσε ορισμένα έσοδα, αλλά δεν ξέρουμε αν η ακρίβεια και η μείωση της ζήτησης που θα έρθει λόγω της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών το τελευταίο τρίμηνο του 2022 θα αντισταθμιστεί από τα έσοδα του τουρισμού. Θα δούμε. Επομένως από τώρα αρχίζουν να χτυπάνε τα τύμπανα της φτώχειας, ας το πω να μην πω του πολέμου, της φτώχειας. Έτσι σιγά σιγά ο κόσμος θα μπαίνει σε μια διαδικασία που τα πράγματα θα γίνονται περισσότερο δύσκολα και θα γίνουν και πιο δύσκολα και το 2023. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα να είναι όαση και όλες οι άλλες γύρω γύρω να υποφέρουν. Mm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά κύριε Μελά, κάθε χώρα, ώρα Γερμανία, λαμβάνει τα μέτρα για το δικό της κόσμο. Mm-hmm. Και εδώ φαίνεται οι Βρυξέλλες να προσαρμόζονται σε ένα σχέδιο που αφορά τη Γερμανία, όχι όλους τους υπόλοιπους όμως. Αυτό φαίνεται. Οι Βρυξέλλες, όπως πάντοτε, καταρχάς είναι πάντοτε καθυστερημένες. Έτσι, ποτέ δεν έχουν πάρει μια απόφαση λόγω της μορφής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο λειτουργίας καταρχάς. Είναι δύσκολο να συμφωνήσουν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις ανάμεσα στις χώρες. Τώρα υπάρχει ένας σχεδιασμός μετά από 8 μήνες, το οποίο δυστυχώς από όλες και από όλα τα κράτη, δηλαδή τα περισσότερα κράτη, άμα δείτε τις απαντήσεις από το Twitter των κυβερνήσεων στο σχέδιο, προσχέδιο, πες το πώς θέλετε. Της κυρίας Ντελάιεν, φοβερό, έτσι, δείχνουν ότι δεν θα είναι αποτελεσματικό, ότι δεν θα καλύπτει τις ανάγκες. Διότι δεν υπάρχει καν συζήτηση για πλαφόν, υπάρχει μόνο μια συζήτηση για πλαφόν, μια συζήτηση για να σταματήσουμε τις διακυμάνσεις, τις ημερήσιες. Αλλά αυτό θα γίνει από το 2023 και μετά, ακόμα δεν ξέρουμε τεχνικά τι θα σημαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οι πρόθεση τα 40 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής να μοιραστούν ανάμεσα στις χώρες για να καλύψουν τις ανάγκες και επίσης υπάρχει ένα σχεδιασμός να αλλάξει το σημείο αναφοράς, το benchmark από το Ολλανδικό Χρηματιστήριο της Ενέργειας, το TTF το λεγόμενο, το οποίο εν της πράγμαση, από τη στιγμή που το φυσικό αέριο από τους αγωγούς δεν συμμετέχει πια τόσο σημαντικά, εκ των πραγμάτων είναι ανενεργό. Ανενεργό. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα, ρωτήστε παρακαλώ πολύ τον εξαιρετικό κύριο Μελά. Είναι μόνο το ενεργειακό που δρά πληθωριστικά ή κάτι άλλο? Πώς εξηγεί την άνοδο των τιμών πριν τον πόλεμο ακόμα? Δεν έχει σχέση δεν όλο είναι, αυτό είναι, με μια είναι. Παγκόσμια φούσκα ανάπτυξης η οποία αρχίζει ήδη να καταραίει? Δεν είναι μόνο το ενεργειακό, προς Θεού.
Το ενεργειακό δεν είναι. Απλώς το ενεργειακό σιγά σιγά έχει εξαπλωθεί και έχει ενσωματωθεί μέσα σε όλα τα προϊόντα. Είναι το πρώτο ίσως ακόμα, το οποίο πραγματικά δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, είναι η μπεριά της προσφοράς, δηλαδή ότι δεν μπορούν να παράγουμε πια και έχουν σπάσει τα δίκτυα εφοδιασμού και διανομής. Είναι η κερδοσκοπία σε μεγάλο βαθμό. Εγώ έχω αναδείξει 2-3 μελέτες που έχω βρει, μία αμερικάνικη, μία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι ένα μεγάλο μέρος της αύξησης των τιμών δεν προέρχεται από τις εισαγωγές των τιμών, αλλά προέρχεται από την κερδοσκοπία των επιχειρήσεων, πάνω από 50% στην Αμερική και περίπου το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως είναι και πάρα πολλοί παράγοντες, και εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε, ότι ευτυχώς ή δυστυχώς, θα σας εξηγήσω αυτό το ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν έχουμε καμία πίεση στον πληθωρισμό από τους μισθούς. Οι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Επομένως δεν έχουμε καμία πίεση. Δεν θα ήταν σωστό οι μισθοί, οι εργαζόμενοι, να απαιτήσουν και αυτοί μια στοιχειώδη αύξηση των απολαβών τους, έτσι ώστε στοιχειωδώς να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα κομμάτι από τις πληθωριστικές πίεσεις? Αν μπει και αυτό στο χώρο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, εκτός αν αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Γιατί ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο ένα νομισματικό φαινόμενο, όπως μας λέει η κυρίαρχη θεωρία, και αυξάνουμε τα επιτόκια και τελειώνει, και τα επιτόκια να τα αυξήσουμε, είδατε, αυξάνουν τα επιτόκια, ο πληθωρισμός διατηρείται, θα διατηρηθεί ακόμα και αν φτάσει σε ένα πικ, το οποίο δεν εξαρτάται από την αύξηση των επιτοκίων. Γιατί τι κάνουν τώρα, προσέξτε, τι είναι αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που ο πληθωρισμός προέρχεται από το κόστος, δηλαδή από την προσφορά, η αύξηση των επιτοκίων χτυπάει μόνο τη ζήτηση. Άρα τι κάνουν τώρα? Επειδή δεν μπορούν να παρεύουν στην προσφορά, να την αυξήσουν, σου λέει τι θα κάνουμε, θα μειώσουμε τη ζήτηση. Άρα θα μειώσουμε τη ζήτηση για να φτάσουμε σε αυτή την προσφορά. Να ισορροπήσουμε σε αυτή την προσφορά. Όμως αυτή η προσφορά εκ των πραγμάτων δεν είναι εκείνη ικανή που θα δώσει όθηση στην παγκόσμια οικονομία. Άρα θα είναι, πώς να το πω, είναι μια μνημονιακή πολιτική, να κάνω ένα παραλληλισμό. Κατεβάζουμε τη δραστηριότητα χαμηλά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι και οι επιχειρήσεις θα κλείσουν και η ανεργία θα ανέβει και το ΑΕΠ θα πέσει. Αυτή είναι η λογική της αύξησης των επιτοκίων αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πάρθουν και άλλα συγκεκριμένα μέτρα. Πάντως με επιδόματα δεν περπατάει η ιστορία. Γιατί είναι τα επιδόματα, δεν μπορούν να συνεχιστούν. Κοιτάξτε τα επιδόματα. Δεν μπορούν να συνεχιστούν, διότι ζούμε σε μια περίοδο όπου το δημόσιο χρέος, αλλά και το ιδιωτικό, αλλά κυρίως το δημόσιο χρέος, είναι τεράστιο. Επομένως, τα επιδόματα δημιουργούν αύξηση του δημοσίου χρέους και άρα έχουμε μια επιβάρυνση του δημοσίου χρέους. Έχουμε αύξηση των επιτοκίων, παραπάνω αύξηση των επιτοκίων από το δημόσιο χρέος και δημιουργείται μια κατάσταση. Για να μην σας πω εγώ ότι βγαίνουν από τους έμεσους φόρους. Κοιτάξτε τώρα, μου λέει εδώ κάποιος, όταν οι επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν 3, 4 και 5 φορές πάνω μόνο το ρεύμα, καταλαβαίνετε ότι αν δεν κλείσουν θα περιστείλουν πολλές δραστηριότητες. Ταυτοχρόνως, το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Μελά, μου λέει, είναι για ολίγους. Άμα θέλω εγώ για να καταθέσω φάκελο μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, δικηγόρο, μηχανικό, πολεοδόμο, σχεδιαστή, πού να τους βρω και πού να τους πληρώσω αυτούς? Δυστυχώς έτσι είναι για την Ελλάδα. Στις άλλες χώρες δεν είναι ακριβώς. Για την Ελλάδα λέει τώρα. Για την Ελλάδα βεβαίως έτσι είναι, διότι στην Ελλάδα υπάρχει η εξής εντύπωση, πάρα πολύ απλή. Η εντύπωση ότι πρέπει να δώσουμε τα χρήματα στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν οικονομίες κλίμακος, άρα λοιπόν αυτές θα αυξήσουν τις επενδύσεις και θα διαχύσουν την ανάπτυξη προς τα κάτω. Είναι η λεγόμενη θατσερική πολιτική. Έτσι, ότι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν ανάπτυξη, όλοι οι άλλοι θα περιμένουν πότε θα αποφασίσουν οι άλλοι να διαχύσουν την ανάπτυξη προς τα κάτω. Αυτά νομίζω είναι πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Δηλαδή εάν δεν υπάρχει μια σωστή κατανομή να συμβάλλουν όλοι, δεν λέω επίσης όρις, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο που θα βοηθήσουν την οικονομία, γιατί ειδικά στην Ελλάδα η μεγάλη επιχειρηματικότητα είναι η μικρή επιχειρηματικότητα, έτσι δεν είναι, η μικρή και η μεσαία, δεν είναι μεγάλη επιχειρήση. Εσείς καλά τα λέτε. Πριν σας αποχαιρετήσω, χτύπησε ο φίλος ο Φώτης που δουλεύει σε πάροχο και έχει ενδιαφέρον και για εσάς αυτό να το ακούσετε, κύριε Μελά.
Λοιπόν, επειδή ο Νίκος εδώ μέσα 5 μέρες του ήρθαν 2 λογαριασμοί. Λέει τώρα, και η πατέντα λέει είναι διαδεδομένη. Αν είναι έναντι και οι δύο, προσέξτε τι λέει, το ξέρει από μέσα. Είναι κατ' εκτίμηση. Οπότε τα έχουμε πει, ό,τι να ανεβάζουν και όχι ότι επιβάλλει ο νόμος. Αυτό θα πρέπει να δει ο καθένας, αν είναι έναντι και οι 2 λογαριασμοί, και να κάνει αυτό που έχω προτείνει σε όλους μας. Όποιο πάροχο κι αν έχουν, να δίνουν κάθε μήνα τη μέτρησή τους για να βγάζουν καθαριστικό και να μην τους χαρίζουν ούτε ευρώ. Γιατί ακόμη κι αν ο έναντι είναι χρεωμένος παραπάνω, δεν επιστρέφουν τα λεφτά οι πάροχοι, τα συμψηφίζουν με τον επόμενο, άρα απλά τους χρηματοδοτεί ο πελάτης, προπληρώνοντας υπηρεσία που δεν έχει καταναλώσει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Ο άνθρωπος τα λέει από μέσα, κύριε Μελά. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά το θέμα δεν είναι του πολίτη. Και ο πολίτης βεβαίως μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία λέει, αλλά το θέμα είναι της κυβέρνησης. Είναι ο έλεγχος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ή η έλεγχη είναι υποτυπώδης ή φαινομενική για τα μάτια του κόσμου, δεν ξέρω αν θα μπορεί ο απλός πολίτης. Βεβαίως ο απλός πολίτης θα φωνάξει να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν νομίζω ότι θα λυθεί το θέμα εάν ο θεσμικός παράγοντας ελέγχου της οικονομίας που λέγεται κυβέρνηση δεν παρέμβει. Και δυστυχώς δεν παρεμβαίνει, γιατί σε άλλες χώρες παρεμβαίνουν όμως. Άλλος φίλος εδώ μου λέει, είπε τη σωστή κουβέντα ο κύριος Μελάς όσον αφορά την Ελλάδα. Αλλά μάλλον πρέπει να την τοποθετήσει συντακτικά διαφορετικά. Δεν είναι απλά κερδοσκοπία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε σχροκέρδια, λέει. Ναι, έχουμε σχροκέρδια. Ειδικά στα θέματα της ενέργειας έχουμε σχροκέρδια, αλλά και σε άλλα προϊόντα. Μην έχουμε τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δηλαδή σε όλα τα προϊόντα υπάρχει μια υπέρμετρη αύξηση σε σχέση με την αύξηση του εισαγόμενου κόστους. Υπέρμετρη αύξηση. Ακόμα κερδίζουν πάρα πολύ, παραδείγματος χάρη, όταν κάνουν τις προμήθειές τους και αντικαθιστούν τα προϊόντα τα οποία ακόμα δεν τα έχουν βάλει στο ράφι, παραδείγματος χάρη, ένα μήνα πριν. Αγοράζουν τα προϊόντα ένα μήνα πριν και πουλάνε τα παλιά με τις νέες τιμές. Θυμάμαι και την κρίση του 1974 που γινόταν έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω ένα απόθεμα, ας πούμε, πρόκες, πακέτα πρόκες, τα οποία τα έχω κράσει παλιά με άλλη τιμή. Παίρνω τα νέα που θα αντικαταστήσω που έχουν 10% αύξηση και τα παλιά τα πουλάω με 10% αύξηση. Ωραία πράγματα. Πείτε μου, κύριε Μελά, λοιπόν, και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Επειδή τα μηνύματα δεν είναι μηνύματα, η πραγματικότητα δεν αφήνει περιθώριο για αισιοδοξία. Οι Βρυξέλλες κινούνται σε ένα αριθμό 8 μήνες μόνο για το υπερεπήγον θέμα της ενέργειας. 8 μήνες έχουν περάσει. Πού πάει η κατάσταση, κατά τη γνώμη σας? Γιατί κοιτάξτε, ο βαρύς χειμώνας δεν έχει έρθει ακόμη. Ναι. Η κατάσταση πάει σε μια τεράστια δυσκολία. Από εκεί και πέρα, αυτό που καταλαβαίνω ότι θέλετε να ρωτήσετε είναι πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Η Γαλλία σας λέει κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Ορίστε. Η Γαλλία δεν λέει κάτι 2-24 ώρα τώρα που συγκλονίζεται από κινητοποιήσεις? Βεβαίως λέει. Και δεν είναι μόνο στη Γαλλία, και σε άλλες χώρες γίνονται, να πούμε, διαδηλώσεις και τέτοια πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μια οργάνωση, μια κατεύθυνση και ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο, να το πω έτσι. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κατά την άποψή μου, είναι μέσα στο ίδιο καζάνι. Βαρέλι. Ακόμα και η Μελώνη, όπως θα ξέρετε, έτσι, είναι ίσως και πιο σκληρή από τον Ντράγκη όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Ωραία πράγματα. Καλά πάμε. Άρα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνικές εκρήξεις? Όλα είναι πιθανά. Αν και η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη γερόντων, συνταξιούχων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε μια πλαστή ευημερία τόσα χρόνια, να σας πω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Να κλείσω λοιπόν ρωτώντας σας αν οι εκλογές του μεσοδιαστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και το αποτέλεσμά τους φυσικά μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό που είναι ένα παγκόσμιο οικονομικό τσουνάμι. Διότι η τάση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρουν δολάριο το μαζεύουν αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα? Μπορεί να επηρεάσει λίγο αυτή την κατάσταση. Σίγουρα θα επηρεάσει, έχω την εντύπωση ότι αν κερδίσουν και τη Βουλή και τη Γερουσία, θα επηρεάσει σίγουρα τη θέση των Ηνωμένων Πολιτείων στον πόλεμο την Ουκρανία. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα το επηρεάσει. Μάλιστα. Άρα γεωπολιτικά αρξαμενοι. Ναι. Ωραία, μας κάνετε την καρδιά περιβόλια, αλλά δεν μπορεί να κάνετε και κάτι διαφορετικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μελά, για μια φορά ακόμη. Καλημέρα.